Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε 10 ημέρες η Θεσσαλονίκη θα έχει καθαρίσει από τα σκουπίδια, δήλωσε την Τετάρτη σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μπουτάρης. Πρόσθεσε ότι μέχρι το καλοκαίρι η εικόνα στην πόλη θα βελτιωθεί και μέχρι το τέλος του χρόνου η Θεσσαλονίκη θα είναι υποδειγματική στον τομέα της καθαριότητας. Ο κ. Μπουτάρης ανέφερε 4 κινήσεις που είναι αναγκαίες να πραγματοποιηθούν για να λυθεί το συντομότερο δυνατό το πρόβλημα με τα απορρίμματα. Πρώτο, να αναδιοργανωθούν πλήρως οι υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας. Δεύτερον, να αποφασίσει η δικαιοσύνη για τους συμβασιούχους. Τρίτον, να βοηθήσουν οι εργαζόμενοι για να καθαρίσει η πόλη. Και τέταρτον, οι πολίτες να κρατούν στα μπαλκόνια τα ανακυκλώσιμα υλικά. Δεν πήραν καμία διαβεβαίωση ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους οι εργαζόμενοι του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι στο πλαίσιο της άκαρπης, όπως εξελίχθηκε η συνάντησή τους με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Γιώργο Ντόλιο. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό και των τριών εισόδων του Υπουργείου Εσωτερικών στην Κλαφ, μόνος εγκλωβίζοντας μέσα προσωπικό και πολίτες. Έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Ιωάννη Αλεξανδρή. Δήμαρχε, χαίρετε. Καλημέρα και σε εσάς. Επειδή αναφερθήκαμε πριν από λίγο σε αυτό, θέλουμε λίγο το σχόλιο σας, λίγα λόγια, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, όπου βλέπουμε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους πριν από 3 χρόνια προσπαθούσαν να νομιμοποιηθούν και αυτή τη στιγμή τους βλέπουμε να κόβονται τα πάντα. Και όχι μόνο για τους εργαζομένους, αλλά και για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι πραγματικά, με τη βοήθεια βεβαίως και του Δήμου και αυτών των ανθρώπων, είχαν έναν άνθρωπο να τους βοηθά και να τους συντηρεί κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ακούστε να σας πω λόγω του επαγγέλματος εγώ, διότι ήμουν και γιατρός. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι οι ανάγκες των ειδικά αρρωσμένων ατόμων είναι ιδιαίτερες. Στη χρήση όχι μόνο υπάρχει αυτή η βοήθεια στο σπίτι που είναι ένα πάρα πολύ καλός θεσμός, mm-hmm. και νομίζω αντί να περικόπτονται οι δυνατότητες ποιοι πρέπει να εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να αυξάνονται. Mm-hmm. Είναι μια βασικής πραγματικά ανάγκης που έχουν αυτοί οι ηλικιωμένοι, και νομίζω ότι αυτή όλη η ιστορία με τον αποκλεισμό κάποιων, καταλαβαίνετε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο ότι και το προσωπικό που υπάρχει θα πρέπει να μειωθεί, διότι όταν αφαιρούμε μερικές ομάδες ανθρώπων από τη βοήθεια στο σπίτι, αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικασία των εργαζομένων θα πρέπει να είναι πολύ λιγότερη. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε για 20 και 30 άτομα έναν αριθμό υπαλλήλων μεγαλύτερον από τον αναμενόμενο που θα έπρεπε ήδη να εξυπηρεθούν για τα 20 άτομα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει όχι μόνο να αυξηθεί ο αριθμός των δυνατοτήτων που έχουμε να ικανοποιήσουμε, δηλαδή τους ηλικιωμένους, θα πρέπει να αυξηθεί και ο αριθμός των υπαλλήλων κατά ανάγκη. Mm. Και θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι κάποτε, όπως όλοι οι εργαζόμενοι με αυτής της αρχής εγώ, να μην εργάζονται ούτε με καθεστώς ομιλίας, ούτε με καθεστώς να μην γνωρίζουν το αύριο. Ένας εργαζόμενος όταν έχει μια σταθερή θέση, μια θέση θα έλεγα αορίστου χρόνου στην προκειμένη περίπτωση, θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να εργάζονται με μεγαλύτερο ζήλο και να αποδίδουν και περισσότερα. Διότι χρειάζεται και η συμπαράσταση και η ανάγκη των ατόμων αυτών να έχει και μια ευαισθησία και μια ευεξία προς το κομμάτι των ανθρώπων αυτών και όχι να σκέφτονται αν θα εργαστούν αύριο και αν θα έχουν τον επόμενο χρόνο δουλειά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκμετάλλευση δίχως όρια σε όλους τους τομείς πλέον, δυστυχώς, στη χώρα μας, Δήμαρχε. Και βλέπουμε ότι από το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, βάζει νέους, κατά κάποιο τρόπο, όρους. Όπου λέει ότι όσον αφορά τον αντικαπνιστικό νόμο, οι αστυνομικοί που θα κόβουν τις περισσότερες κλήσεις θα παίρνουν μπόνους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ενώ ξέρουμε ότι σε κάποιους δήμους δεν υπάρχει καν δημοτική αστυνομία, οι περισσότεροι δήμαρχοι αλλά και οι αστυνομικοί είναι πιο ευνοϊκοί ίσως με τις επιχειρήσεις λόγω και της οικονομικής κρίσης και το τζίρο που έχει πέσει πάρα πολύ στα μαγαζιά. Βλέπουμε ότι βρίσκουν τρόπους για να εκμεταλλεύονται και τον άνθρωπο και την κατάσταση αυτή. Αυτό πραγματικά είναι μεγάλη δικαιοσύνη όμως. Σαφώς. Βάζει το μαχαίρι και στον δημοτικό αστυνομικό αλλά και στον επιχειρηματία. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι και οι επιχειρηματίες μεταξύ τους, γιατί το ζω και στην περιοχή μας που έχω το κομμάτι αυτό, mm-hmm. υπάρχει και λόγω του ότι διαφορετικής, θα έλεγα, πελατειακής σχέσης, άλλος έχει περισσότερο δουλειά, άλλος λιγότερο για το χι λόγο, mm-hmm. Πιθανόν γίνονται καταγγελίες ένας στον άλλον. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι. Και αυτό δεν μπορεί και ο οποιοδήποτε δημοτικός αστυνομικός σημείο να κάνει τη διαλογή, να πει εφόσον το καταγγέλλεται να μην πάει να γράψει. Mm-hmm. Και σίγουρα. Αυτό είναι και το ένα ερωτηματικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εφόσον αυτός ο νόμος ή θα πρέπει να, για μας να πρέπει να αφαιρθεί, διότι αντιλαμβάνεστε τα μαγαζιά δεν μπορούν πλέον, δεν δουλεύουν. Χρειάζεται και αυτή η βοήθεια από την πλευρά μας, mm-hmm. και εν πάση περιπτώσει
τώρα με το καλοκαίρι που φαντάζομαι θα είναι και περισσότερο ανοιχτά, αυτός που δεν θέλει να καπνίσει ας καθίσει έξω, βέβαια. Υπάρχει αυτή η διαλογή. Όμως το απόλυτο νομίζω δεν μπορεί να εφαρμοστεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολλά καταστήματα διαμαρτύρονται και αδικαιολογημένα. Εγώ ήθελα να μείνω στο άλλο κομμάτι που είπατε για το, για το πρόβλημα της υγείας. Εγώ έτυχε να βρεθώ και στην διοίκηση του ΙΚΑ πριν από ένα μήνα περίπου και λόγω του επαγγέλματος, επειδή στα ΚΑΠΗ και παλαιότερα πήγαινα, ζήτησα να παρέχω δωρεάν υπηρεσίες αντιγραφής φαρμάκων στο ΙΚΑ, γιατί παλιότερα ήμουν γιατρός στο ΙΚΑ. Δυστυχώς θεωρήθηκε ασυμβίβαστο να κάνω τον εθελοντισμό αυτό, διότι είμαι δήματος. Δεν ξέρω, νομίζω στον εθελοντισμό δεν θα πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο. Θα πρέπει να αντιληφθούμε κάποτε ότι ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, να το προσφέρουμε όλοι μας στην καρδιά και με την αγάπη μας και χωρίς να θεωρηθεί ότι είναι εκμετάλλευση οποιασδήποτε μορφής. Και ας πούμε ότι ήταν και εκλογική με εκμετάλλευση, 4 χρόνια θα υπάρχουν εκλογές μετά από 4 χρόνια, δεν μπορούμε να εκμεταλλεύουμε τον ίδιο τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά και έτσι να ήταν να προσφέρει κανείς κάποια υπηρεσία, νομίζω θα πρέπει να το βλέπουμε με το πνεύμα το θετικό και όχι με το αρνητικό. Επειδή αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εθελοντές. Με όποιον τομέα και να ασχολούνται, οι οποίοι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δίνουν πολλά, χωρίς να παίρνουν τίποτα. Αλλά ούτως ή άλλως πλέον περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται ως εθελοντές, διότι ούτε τα δεδουλευμένα τους παίρνουν λόγω της οικονομικής κρίσης, οπότε όλοι είναι εθελοντές πλέον στη χώρα μας. Να τελειώσω λίγο και γι' αυτό κάτι που είπατε και να ρωτήσω μου τι θέλετε μετά. Να σας πω κάτι άλλο, ότι εδώ, αυτό που είπατε για την βοήθεια στο σπίτι, λογικό είναι ότι αυτοί έρχονται στην ανάγκη και αυξάνονται με τις σημερινές συνθήκες, δυστυχώς αυτοί, με τις οικονομικές συνθήκες εννοώ, θα απαιτηθεί από τον εκάστοτε Δήμο και συγκεκριμένα και το δικό μας. Να βρεθεί ένας τρόπος να αμείβονται περισσότεροι, να πάρουν προσωπικό για να κάνουμε τη βοήθεια στο σπίτι που δεν θα μπορεί η κρατική μερινά να κάνουμε εμείς σε μέρη, με μια πρόνοια ο Δήμος. Με τα ισχυρή οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στους Δήμους. Και θα πω και ένα άλλο παράδειγμα το οποίο με λυπεί πάρα πολύ. Υπάρχει ένα πρόστιμο στο Δήμο των Χανιών, στον Πλέον, ο οποίος έχει συνενωθεί με το δικό μας το Δήμο και έχει γίνει ο Καλλικράτης πλέον. Ένα πρόστιμο της τάξης του 2.600.000 από την πυροδομή για κάποια υπόστηκα τα οποία έχουν γίνει στην περιοχή της Μηχανιώνα. Τα οποία είχαν αναλογιστεί στους ιδιοκτήτες. Ο Δήμος, επειδή ήταν δικός του χώρος, ανέλαβε την ευθύνη σαν ιδιοκτήτης και έχει τώρα πλέον στο νέο Δήμαρχο, που είμαι εγώ αυτή τη φάση, και λέει και το λογισμό να πληρώσει το 2.600 και πιθανώς σε ποινικές ευθύνες. Καταλαβαίνετε ότι όταν σε έναν οργανισμό τα μπορούν να βάλουν μια τέτοια ποινή πληρωμίες, ή αυτό και με δικανονισμό, εμείς δεν έχουμε να πληρώνουμε τους υπαλλήλους μας. Πώς θα προσφέρουμε έργο και κοινωνικό έργο, όταν το ίδιο το κράτος μας βάζει πρόστιμα να πληρώσουμε. Δεν λέω ότι έγινε η παρατυπία, τι έγινε και δεν μπορώ να το κρίνω εγώ το πόσο ήταν δίκαιο ή άδικο. Εγώ έχουμε ένας δήμαρχος του νέου διαβεσμένου Δήμου, αναλαμβάνω μια υποχρέωση που ήταν και αναγκάζομαι να πληρώσω και δεν μπορώ να προσφέρω αυτά που θέλω να προσφέρω. Ποια είναι η συνδρομή της επίσημης πολιτείας? Γιατί δεν ετοιμάζω για διαμαρτυρίες, δεν ετοιμάζω κινήσεις να κάνω και επισκέψεις σε υπουργεία? Γιατί για το αυτονόητο. Δηλαδή πώς θα βοηθήσουμε τους Δήμους νεοφύστατους, τον Καλλικράτη, τον Δήμο, τον καινούριο Δήμο Θερμαϊκού, όταν έχουμε αυτό το βαρύδιο από πίσω, το οποίο η πολυδομία ίσως ήταν υπερβολική, ίσως μήπως θα έπρεπε να βλέπετε με διαφορετικό μάτι του ΣΟΤΑ, θα πρέπει να βρεθεί λιγάκι μια ευνοϊκότερη διαδικασία. Και δεν λέω ότι αν ήταν σωστό ή όχι, από εκεί και μετά όμως αυτή η ποινή του να πληρώσει το πρόστιμο, αλλιώς και να μου δεσμεύει τα που βγήκε η νομοθεσία η πρόσφατη, όσον αφορά τα νίκια τα οποία θα πρέπει ο Δήμος να παίρνει από κάποια ενοικιαζόμενα ακίνητα που έχει. Όταν αυτά θα δεσμεύονται για το χρέος αυτό, καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε οικονομικά. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση υπερβολική που θα πρέπει να το δουν και με ιδιαίτερο μάτι για αυτούς τους Δήμους που είναι τουλάχιστον υποσυνένωση. Να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, μια διαφορετική βοήθεια. Δίδονται από 2-3 λιγότερα χρήματα. Δεν δίδονται αυτά, δεν δόθηκαν ακόμη τα χρήματα που έπρεπε από το φόρο μεγάλης ακίνησης περιουσίας. Δεν δόθηκαν αυτά από τα φυσικά πρόσωπα. Αυτά υποσχεθέντα. Γιατί ο Καλλικράτης καλά έγινε. Τα χρήματα αυτά τα οποία υποσχέθηκε, πότε θα έρθουν? Εμείς διαβιούμε μια κατάσταση, θα έλεγα, αυτοκτονίας οικονομικής. Αυτά σαν παράπονο το λέω και σαν άνθρωπος που αγωνιώ, όχι μόνο για τους μισθούς των υπαλλήλων που δυσκολευόμαστε για αυτούς, γιατί με τα δεδομένα αυτά είναι δύσκολο να πληρωθούν και αυτοί ακόμα, αλλά και ακόμα και να παρέχουμε και ένα έργο
κοινωνικό και όπως πολύ καλά αναφέρατε, το έργο για αυτό το βοήθεια στο σπίτι που πραγματικά υπάρχει μια υστέρηση όσον αφορά την αποκοπή κάποιων κονδύλιων. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι όλα τα υπουργεία ακολουθούν τη μέθοδο του αποκρούστη. Μας κάνει, το κόβουμε, δεν μας κάνει, μακραίνουμε. Δυστυχώς και δεν βοηθούν και τους ΟΤΑ πολύ που αυτή τη στιγμή χρειάζονται την βοήθειά τους. Όχι μόνο η οικονομική υποστήριξη, ίσως και λίγη κατανόηση σε κάποια πράγματα, να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη και να συνεχίσουμε με κάποια άλλα σημαντικότερα. Επειδή αναφερθήκατε λίγο στην επανομή πριν από λίγο, θέλουμε να μας πείτε τι γίνεται με το αποχαιρετευτικό δίκτυο. Το αποχαιρετευτικό δίκτυο της επανομής είναι μια, θα έλεγα, θυμμένη ιστορία, μια, θα έλεγα, καυτή πατάτα, το οποίο πήρα στα χέρια μου από τη νέα διοίκηση που ανέλαβα εγώ τώρα από την 1η Γενάρη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο στο 2011. Να μην έχει αποχαιρετικό σύστημα οποιοδήποτε περιοχή, τουλάχιστον στην περιοχή, και μια, ας πούμε, τουριστική και γενικότερα στην περιοχή του Δήμου, του Καλλικράτου Δήμου, του Δήμου Θερμαϊκού. Διότι έχει κεντρικό αποχαιρετικό δίκτυο και ο Δήμος ο Παλιός Μηχανιώνας και ο Παλιός ο Δήμος Θερμαϊκού. Για το Δήμο, ο Δήμος Επανομής, είναι το έργο έχει χωριστεί σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα το οποίο ολοκληρώνεται και οφείλονται κάποια χρήματα, αλλά με δαπάνηξη δύο πόρων περίπου 16,5% και συν το ΦΠΑ το οποίο θα είναι τη δαπάνη αυτή, και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να έγινε μια δημοπρασία, ήταν ορισμένη να γίνει στις 29 Μαρτίου προχθές, και λόγω του ότι υπήρχε μια απεργία των εργοληπτών δεν μπορούσε να συμμετέχει ο αντίστοιχος φορέας με εκπρόσωπό του και δεν θα μπορούσε και δεν έγινε η δημοπρασία. Με δική μου έτοιμα παρεκάλεσε να εξαιρεθούμε τις διαδικασίες εμείς, να υπάρχει κατεξαίρεση, διότι το έργο όσο πάει πίσω θα χαθεί, και όταν θα χαθεί χάνεται από χρήματα ευρωπαϊκά, από ταμείο συνοχής. Άρα λοιπόν είναι επιβαρυντικό γενικότερα. Δυστυχώς το αίτημά μου δεν έγινε σακουστό, δεν έχει έρθει, δεν έγινε δημοπρασία, θα γίνει μελλοντικά. Αυτή όλη η ιστορία που πάει πίσω και πρέπει να τελειώσει μέχρι 31/12/2011, για μια παράταση την οποία με ζόρι πήραμε εμείς με τη νέα διοίκηση, γιατί είχε λήξει η προηγούμενη του 30/12/2010, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια για να μπορέσει να γίνει δημοπρασία και να μπορέσουμε πλέον και να βρούμε τους τρόπους πώς θα βρεθούν τα χρήματα αυτά. Διότι χωρίς να υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση εξ ιδίων πόρων, το έργο θα ακυρωθεί και θα αναγκαστεί να πληρώσουν το κράτος και ίσως και οι δημότες μια επιβάρηση για τα χρήματα που έδωσε το Ταμείο Συνοχής για το μέχρι του έργο. Είναι λοιπόν ένα έργο πνοής το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη βοήθεια από την κεντρική εξουσία, οποιαδήποτε βοήθεια, μια παροχή χρημάτων τα οποία θα βοηθούσαν στο να τελειώσει αυτό το έργο, διότι ενδέχεται να κληθεί το κράτος το ελληνικό να πληρώσει και μπέναλτι για ποιο λόγο δεν έχει γίνει το έργο αυτό. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, θα πληρώσουν πιο πολλά από αυτά λίγα που θα μπορούσαν να δώσουν να διευκολύνουν την κατάσταση. Δεν μπορώ να αντιληφθώ λοιπόν πώς εμείς η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα και τα επιβαρύνουμε να συνεχώς από τις διάφορες αποφάσεις, έστω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο φινάλε που να έχουμε τα έσοδα. Πού θα βρούμε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Φωνάζουμε για να πάρουμε τα αυτονόητα. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν βλέπουμε κανένα φως στον έζοδα. Είναι αυτό που λέτε παλαιότερα, λέγαμε δήμαρχοι, ότι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα των Δήμων είναι η γραφειοκρατία και το οικονομικό. Φέτος βλέπουμε ότι και με τον Καλλικράτη στην πρώτη θέση του βάθρου βρίσκεται το οικονομικό. Γραφειοκρατικά δεν μιλάμε, γιατί δεν γίνονται και έργα αφού δεν υπάρχουν χρήματα. Και βλέπουμε, ζητάτε όσον αφορά το οικονομικό τα παρακρατηθέντα, 214 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, που δεν έχουν δοθεί. Έχουν δοθεί αρμοδιότητες, αλλά δεν έχουν δοθεί οι πόροι για τον Καλλικράτη. Αναλάβατε δήμους, που είναι δήμους, νυν κοινότητες, με πάρα πολλά χρέη. Τα ταμεία δεν έχουν καθόλου κρήματα. Το ταμείο είναι μείον, που λέμε. Και προσπαθείτε να μαζέψετε τα συμμάζευτα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς να λειτουργήσει ένας δήμος χωρίς χρήματα. Είναι πώς θα φάει οικογένεια χωρίς ένα κομμάτι ψωμί, όταν δεν υπάρχει.